Κέρδισες κιόλας. Ναι, αλλά τώρα τι είναι αυτά, ακόλια, φλάουτα, ούρα, χάμστερ. Είχαμε βάλει ένα στοιχηματάκι το πρωί. Να μην τα ξεχνάμε. Τι στοιχηματάκι. Ότι δεν έχει στολή λαγού και ότι με χλεβάζατε. Έχει. Θα τη ρωτήσετε. Πού. Υπέροχη. Κατά τη γνώμη μου, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες που έχουμε και επιτέλους, κυρίες και κύριοι, μια μελαχρινή στην ελληνική τηλεόραση, για όνομα του Χριστού. Πια! Μέρη Σινατσάκη! Μα τις έχω αδυναμία. Με μη. Μισό λεπτό. Κάνε λίγο. Μπράβο! 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 Οδηγούδα, μπράβο! Κουμπαράκι μου! Α, τι είστε κουμπάρι! Βράδυ σου ήλπισα, α, είστε μαζί το βράδυ. Είσαι κάθε θέμα. Πού είσαστε, ήσουν και στη Σιρενάβησο. Πώς ήμουνα. Α, δεν είναι σημασία αυτά τα δυσκόλια. Ήσουν και στη Σιρενάβησο. Συνέδεσαι στην μπάσα μου με ούρα. Εγώ, ο φίλος ο Παύλος Σταμαντόπουλος. Είναι αυτή η φιλία που σας ενώνει από το ΜΑΤ. Κάτι να σου πει η Ναταλία. Τι είναι ο Μπρούνο Μάρς, ο ψηλοαντίτολος. Ένας που θέλει να την πάω στο εξωτερικό να τον δει, δεν θα τον δει. Θα την πάω με τα τέτοια. Θα την πει και θα την φέρω. Τι κάνεις, τι μου κόλλα, καλά. Είμαι καλά εσύ, αλήθεια. Ναι, πολύ. Καλώς ήρθες, όμορφη Μέρη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε. Είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε φιλοξενούμε. Πραγματικά σε θεωρώ μια πολύ καλή παρουσιάστρια. Το είχα πει πριν 4 χρόνια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν σου κάνω πλάκα ούτε και λίγο. Και μεγάλη σα προπρόσωπη, εξελίχθηκες μικρό μου. Πατ, πατ. δεν έχω λόγια να απαντάω στα δικά σου πάρα πολύ ωραία λόγια. Μόνο ευχαριστώ δεν φτάνει. Γιατί ξέρω ότι είσαι έτσι υποστηρικτική, όχι μόνο εδώ. Γενικά. Όχι, ναι. Όταν μου αρέσει κάτι. Το λέω, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Κάνει από την ιστορία του τραγουδιού που έδωσε στο Μυρώνα και μου το πέταξε στα μούτρα, επιτρέπεται ή όχι. Εννοείται, το ρεζιλέψουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα το ρεζιλέψουμε για λίγο πριν, ναι, πριν πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε με τη Μέρη. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό μου ζήτησε ο Μύρωνας Σταθής για πρώτη φορά στα χρονικά και στη ζωή του. Εσύ μου λέει, θες να μου βάλει στίχους σε ένα τραγούδι. Αστείευεσαι, του λέω με χαρά μεγάλη, τον εκτιμώ τον Μύρωνα Σταθή πάρα πολύ, τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Μου στέλνει λοιπόν τη μουσική του τραγουδιού. Ναι. Ακούω τη μουσική και εμένα στο κομμάτι αυτό ήταν ένα κομμάτι που πήγαινε να 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 μου κόλλαγε Μέρη, σε βιάζει να 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 και το γράφω, Μέρη, στα μούτρα το φάγα. Όχι μου λέει, γιατί βρε Μύρωνα, όχι, 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 γιατί βρε Μύρωνα, όχι, όχι, όχι. Δεν ήθελε. Και δεν ήθελε ούτε η αγαπητική του. Ωραία. Ούτε εγώ. Γιατί είναι μια ωραία ζάρα. Έχει συνέχεια. Του λέει εντάξει. Δεν θέλει μου λέει. Δεν θέλει ούτε εκείνη, δεν θέλει ούτε εγώ. Ωραία, του λέω. Κάνε το κλέρι. Η τεμπέλα που δεν ήθελε να αλλάξει το στιχόλο. Κάνε το κλέρι και μου λέει, δεν κατάλαβες, δεν θέλει ούτε άλλο γυναικείο όνομα να μπει. Βάλ' τον Τζέρι λοιπόν. Και εδώ μπαίνει Μέρη Σινατζάκη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι κλασικό. Να μην μιλήσουμε για τα βίντεο τα οποία έπαιζε σε όλα. Ας μιλήσει τώρα η Μέρη. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία και θα έχουμε πάντα αυτό το κομμάτι σε μία version Mary, ναι, για εμάς όμως. Όταν μου στείλει και εμένα μήνυμα και μου λέει, σε πειράζει το κομμάτι να λέει Mary, και εγώ πάρα πολύ έξυπνα της λέω, κάντο το Mary με έψιλον ρο ήταν, είναι τύπου Mary και μου λέει, α, το έχω βάλει και αυτό το Mary, γιατί είναι Mary, σε ποιες συνάζεις Mary. Σε ποιες Mary ήταν για το κομμάτι. Όχι, θα ήταν μια υπερβολή και ένα πράγμα που νομίζω ότι δεν θα βοηθούσε κανέναν. Για γρουσουζιά, ρε παιδάκι. Όχι για γρουσουζιά. Νομίζω ότι θα συζητιόταν με έναν αρνητικό τρόπο. Και δίκιο μπορεί να είχαν. Θα σου λένε τώρα αυτοί που λένε τι έσχεσαι τόσο πολύ. Ναι. Θα πούνε ότι το πουλάμε. Δικαιολογημένα θα το λέγανε, νομίζω. Οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο. Εγώ είμαι στιγουργό. Δεν είσαι εσύ. Όχι, μου λέει δεν έχει σημασία. Θα πούνε ότι το πουλάμε και δεν θέλω και αυτό. Λέω καλά, κάνε το κλέρι. Δεν θέλει η Μέρη να λέει κλέρι. Κλέρι, Τζένι, Τέρι και ένα τέτοιο. Καλά, κι εγώ αν ήμουν ο Μύρωνας και μετά από. Από 30 χρόνια. Σιγά καταπιεσμένη. Όχι, λέω ρε παιδί μου, θα ήθελα να αποκτήσω ένα τραγούδι που να λέει Μέρη, γιατί θα μου θύμιζε εκείνο το κινητό. Και άμα είναι η γυναίκα τη ζωή του και παντρευτούν και κάνουν παιδιά. Άλλο, γιατί να μην λέει Μέρη. Είναι γιατί να το κάνουμε. Είναι το κλέρι, κατάλαβε. Να το κάνουμε ζαργάνα. Το κλέρι και πριν ζουλιάρα. Ζαργάνα. Σε έκανε τεκουάζ. Όχι. Όχι ακόμα. Έχει όμω και εκείνο. Κοίταξε, εγώ εδώ έχω μια καρδιά, μια κασέτα και ένα cupcake. Ναι. Και εκείνο στο μεγάλο του έχει μια καρδιά, έχει μια κασέτα. Θα βάλει και ένα cupcake. Ζηλιάρης. Ξεκάθαρα ζηλιάρης. Το κάνει αλλά... επειδή το έχει βάλει εσύ και καλά, δηλαδή να είστε σε... Εντάξει,
Όχι, δεν το έχει κάνει έτσι, αλλά υπάρχει ένα συνειρμό, ρε παιδί μου. Ότι... Έχει κάνει τα ίδια. Cupcake. Ναι. Ποια είσαι, Νικόλ, πώς λεγότανε. Δεν είναι. Ποια? Κοτοβός. Εγώ έτσι έβαλα τα cupcakes στην Αθήνα. Είναι αγάπη, μουσική, κέικ. Η αλήθεια μπορεί... βρίσκεται στο κέικ. Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να φας σε αυτή την. Αγάπη, μουσική, δούκισα. Το κέικ. Ναι, αγάπη, μουσική, δούκισα. Ναι, αυτό. Ο καθένας με τον πόνο του. Πράγματι. Ναι, όντως. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις μάθει να φτιάχνεις cupcake. Ναι, είναι το πρώτο πράγμα που έμαθα να φτιάχνω. Όταν ασχολήθηκα λίγο με τη μαγειρική. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί μετά πούμε πολλά στη συνέχεια μαζί σου, θέλω απλά να μου πεις μονολεκτικά, κοιμάσαι με στολή λαγού. Το χειμώνα. Σοβαρά. Ναι. Και ο Μύρονας είναι ο κυνηγός με το δίκανο. Πραγματικά. Τα onesies είναι πάρα πολύ μόδα και εγώ πάντα ονειρευόμουν. Ναι. Τα onesies, onesies, ένα πράγμα. Το φούστα μπλούζα όλο. Πάνω, κουκούλα. Παιδί μου, δεν σκάς, κοριτσάκι μου γλυκό. Χειμώνα, παιδάκι μου, σου λέω. Δεν βάζεις από πάνω κουβερτάκι. Και άμα δεν θα πας στο αλέτα, πρέπει να βγάζεις το onesie. Λοιπόν, onesie, έχεις τόσο δίκιο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα και γι' αυτό πρέπει να φοράς και κάτι μέσα για να γιατί κρυώνεις αλλιώς. Πώς θα βάλεις και ένα φερμουάρ κάτω. Έχει κάτι κουμπάκι, κάνεις ξά. Παιδί μου, τουαλέτα σου λέει, πώς πας να κάνεις τουαλέτα με το onesie. Κάνεις ξά, το βγάζεις. Μέσα στο βρέτα κάτι σου. Πόση ώρα θα μιλάς με εμένα για τουαλέτα σήμερα. Θα μιλήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό δεν το έχεις καταλάβει. Αυτό μας βάζει σήμερα και τσακωνόμαστε. Και μετά θα μας πει και για τις φοβίες της και να πει μια λέξη πολύ γρήγορα. Ξέρετε τι φοβάται να πει. Κατσαρίδα, θάνατο. Όχι, όχι. Μοναξιά. Πάμε σε λίγο. Ερχόμαστε σε λίγο. Περισσότερη μέρη στην ατσάκη στην παρέα μας. Χαμός θα γίνει σήμερα.